και όχι αυτό που πιστεύουμε ότι θέλουν να ακούν οι πολίτες, γιατί είναι έβηχος στα αυτιά τους πάντοτε, γιατί πιστεύω ότι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά πρέπει να διαμορφώνουμε απόψεις όταν πιστεύουμε ότι αυτές οι απόψεις είναι οι ορθές. Έτσι λοιπόν ξεκινώ και εγώ με μία σειρά. Στις 7 Τετάρτου 21 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του ορυχείου Αμιντέου Λακιάς, 62.000 περίπου στρέμματα. Στην παράγραφο, στη σελίδα 19, δίνεται η δυνατότητα να αλλάζει αυτός ο σχεδιασμός που εγκρίθηκε με την υπόψη απόφαση, αρκεί, λέει η απόφαση αυτή, το καινούριο που γίνεται να αδειοδοτείται ξεχωριστά περιβαλλοντικά. Έτσι λοιπόν, χωρίς να βάζει περιορισμούς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είναι το σημείο Δ1-19. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο σχεδιασμός που εγκρίθηκε με αυτήν την απόφαση πραγματικά άλλαξε, το είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, και δημιουργήθηκαν κάποια φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία, όπως και το εμπροκειμένο και αυτό μας αφορά, αδειοδοτήθηκαν με χωριστούς περιβαλλοντικούς όρους. Ήρθε λοιπόν ο νόμος 4759 του 20 και λέει ότι αυτό το οποίο έλεγε η απόφαση, σας λέμε ότι μπορεί να γίνει. Και μάλιστα οι ΑΠΕ έχουν, που γίνονται σε περιοχές ζώνης απολιγνητοποίησης, εξετάζονται και προχωρούν κατά απόλυτη προτεραιότητα και από τις υπηρεσίες και από τις αδειοδοτούσες αρχές. Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτή η επιλογή που έγινε από τους δικαιούχους των έργων αυτών. Πραγματικά, σε σχέση με την αρχική απόφαση, τα στρέμματα αγροτικής γης μειώνονται. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δυνατότητας και του νόμου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για φωτοβολταϊκά, τα οποία εμφανίζονται εδώ με κίτρινο χρώμα, και σας ενημερώνω ότι από τα φωτοβολταϊκά αυτά τα κίτρινα προς μία περιοχή που είναι κατοικήσιμη ή που είναι στις παρυφές, δηλαδή τα κίτρινα είναι πιο μέσα από αυτές, έχουν κατασκευαστεί φωτοβολταϊκά. Δεν άνοιξε μύτη. Έτσι λοιπόν αυτά τα φωτοβολταϊκά τα οποία είναι στο κίτρινο και εγκρίθηκαν περιβαλλοντικά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είναι σε αδιατάρακτα, αλλά είναι σε προβλήματα, είναι σε ορυχεία και σε περιοχές που είναι από αποθέσεις. Δεν είναι αδιατάρακτα. Ταυτόχρονα, άδειες εγκατάστασης, χωρίς να πει κανείς τίποτα, δόθηκαν για 9 μεγάλα φωτοβολταϊκά. Αγαπητοί συνάδελφοι, προσπαθώ να καταλάβω τι ακούσαμε τώρα από τον Περιφερειάρχη. Πρώτον, μας εγκαλεί γιατί δεν αντιδράσαμε σε βλαπτικούς νόμους που ο ίδιος ψήφισε. Και ενώ τους ψήφισε, δεν διαχώρισε και τη θέση του. Ή δεν είπε, παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά αυτή είναι βλαπτική. Δεύτερον, τον ενημερώνω ότι εμείς αντιδράσαμε για όλους αυτούς τους νόμους. Και κύριε Κιωσέ, αντέδρασαν και οι κοινωνίες. Αντιδράσαμε, όπως είπατε, για τα Πιέρια, αντιδράσαμε για τον Ιμφαίο, αντιδράσαμε στην Καλαμιά, αντέδρασαν τα Σέρβια, αντέδρασε η Γαλατινή, αντέδρασαν οι Σιάτιστα. Οι κοινωνίες αντέδρασαν και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα, για να έρθω σε αυτό, δεν μπορούσε να αντιδράσει διότι δεν ήρθε το θέμα εδώ. Το πήρε η είδηση. Δηλαδή, εσείς τι μας λέτε τώρα? Ότι έγινε κάτι παράνομο, αλλά επειδή ενώ ήταν παράνομο και δεν ήρθε εδώ για να το πάρουμε είδηση, εσείς μας κατηγορείτε ότι έπρεπε εμείς να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας, ότι κάποιοι σε υπουργικά γραφεία υπογράφουν άδειες εκτέλεσης και κατασκευάζονται κάποια πράγματα. Σας πληροφορώ ότι αυτό που κατασκευάζετε ήταν το πρώτο που άρχισε να κατασκευάζεται. Πήρε άδεια εκτέλεσης. Τα άλλα ήταν μικρών εργασιών. Και είναι προς τιμή μας που αντιδράσαμε. Δηλαδή,
Είναι σαν να κατασκευάσετε ένα σπίτι παράνομα χωρίς οικοδομική άδεια και να λέμε εντάξει, αφού τώρα κατασκευάστηκε, δεν πειράζει. Εδώ γκρεμίζουν αυθαίρετα. Και εμείς που είμαστε Περιφερειακό Συμβούλιο, ένας Περιφερειάρχης λέει ότι δεν πειράζει. Αφού δεν το κάνατε πριν για όλα τα άλλα που εγώ ψήφισα, δεν θα το κάνω και τώρα. Είναι λογική αυτή. Και ερχόμαστε σε ένα Περιφερειάρχη. Πάμε στο 47-59. Εμείς βασικά αυτό το νόμο προσβάλαμε με την προσφυγή μας. Αλλά επειδή δεν μπορείς να προσβάλεις νόμο, αλλά προσβάλεις την διοικητική πράξη που προκύπτει από αυτό το νόμο, το 47-59, το 2α, που λέει ότι ενώ ισχύουν κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι, μπορεί να εγκρίνονται κι άλλοι. Εμείς και τότε αντιδράσαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως παράταξη. Που καλείται η σημερινή Περιφερειακή Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο να αντιμετωπίσει, δυστυχώς κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Εκπέμπουμε μηνύματα υποχώρησης, υποτέλειας και ανατροπής δεδομένων που προάσπιζαν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Αν κάποιοι θεωρούν, και δεν μιλάω για τον κύριο Περιφερειάρχη, ότι είναι προσωπική υπόθεση αλλαγή συμπεριφοράς ή θέσης, ας αναλογιστούν και την ευθύνη της κολοτούμπας που ήδη κάνουν. Όταν όμως σταθερά και αμετάκλητα βάσει τεκμηριωμένων εισηγήσεων, ομόφωνων αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της προηγούμενης περίοδου, οπότε και ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα και διάσταση το θέμα της αθρώας επέκτασης, άναρχης, ασχεδίαστης και σε πολλές περιπτώσεις αυθαίρετης των φωτοβολταϊκών, αντισταθήκαμε με τεκμηριωμένο λόγο και προτάσσοντας τα συμφέροντα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, ετούμενοι ένα οργανωμένο σχέδιο από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις που εμπολής αξιοποιούσαν και αυτή την τεχνολογία. Γιατί κάποιοι προσπάθησαν τότε να μας λασπολογήσουν ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις τάχα μου επενδύσεις που δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Είμαστε υπέρ αυτής της τεχνολογίας που ενσωματώνεται στην οικονομία μας, που έχει όμως τελικό απολογισμό όχι τα συμφέροντα λίγων εκλεκτών μεγάλων ή στοχευμένων καταστάσεων, αλλά των πολλών με την ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα πρασινίζουν την οικονομία. Όχι όπως αναφέρθηκε, εδώ να στείνονται αυτά τα φωτοβολταϊκά και να παίρνουν απαλλαγή από τους ρήπους εκτός Δυτικής Μακεδονίας και εκτός χώρας. Επίσης, δεν περίμενα, κύριε Περιφερειάρχη, να προσπαθείτε να ψέξετε την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή ότι κοιτούσαμε αδιάφορα τα φαινόμενα που λαμβάναν χώρα εδώ στη Δυτική Μακεδονία, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονταν κάτω. Και ήσασταν κι εσείς ένας πρωταγωνιστής, αρνητικός δυστυχώς για την περιφέρειά μας, όταν ψηφίζατε αυτούς τους νόμους που εξαιρούσαν τη Δυτική Μακεδονία, την περιφέρεια, από τη συμμετοχή της στην προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ενέργειας, με τη ΔΕΗ, που ως διαμαγείας ψηφίστηκε τότε αυτή η διάταξη, για να ακολουθήσουν όλα τα επόμενα. Τότε σας αποστείλαμε την ομόφωνη απόφαση και την τροπολογία που καταθέσαμε την περίοδο πριν την ψήφιση και ακόμα περιμένουμε και τη δική σας απάντηση. Δεν μας στήριξατε ούτε τότε, ούτε όταν ήρθε και ο νέος νόμος, ο 4872 του 21, που και τότε επικαιροποίησε την ίδια απόφαση που κρατούσε όμοιρο τη Δυτική Μακεδονία και την εξαιρούσε από αυτή την προγραμματική σύμβαση, για να μην βλέπουμε εκ των έσω και να μην έχουμε αποφασιστικό λόγο στη λήψη των αποφάσεων και όχι γνωμοδοτικό, που σε όλες τις αποφάσεις μας ήμασταν αρνητικοί.